Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Επιστρέψαμε και ακούσαμε τον αγαπημένο Βασίλη Σιδέρη και το ήρθε ξανά. Είναι το νέο απόκτημα της Σιγανός Music, να πούμε. Ναι. Μουσική του Ιορδάνη Παύλου και στίχους του Σπύρου Πέτρου, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης. Ο ίδιος θα μας τα πει. Ναι, για από το να τα λέμε μόνοι μας, καλύτερα να έχουμε και παρέα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Βάσκη. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Καλά, εσύ. Είστε καλά. Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Σας βλέπω, σας παρακολουθώ και από το Facebook. Να τα. Μάλιστα. Σήμερα βρήκες που δεν είμαστε στα καλά μας, δηλαδή δεν γιατί είμαστε. Γιατί καλά, μια χαρά τέτοια... είμαστε. Εννοείς που δεν είμαστε φτιαγμένοι. Ναι, δεν είμαστε φτιαγμένοι. Ήρθαμε από τέτοιο. Κατάλαβε. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Μόνο τρεις φορές πέρυσι το χρόνο. Δεν στολιστήκατε. Αυτό. Θα στολιστούμε βέβαια όταν έρθει εδώ στο στούντιο να τραγουδήσουμε όλοι παρέα μαζί. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Τέλεια, άντε να δούμε. Λοιπόν, ανυπομονούμε. Πες μας για το τραγούδι. Το ήρθες ξανά. Λοιπόν, το τραγούδι όπως αναφέρατε και εσείς είναι η στίχη Σπύρος Πέτρου και η μουσική είναι Ιορδάνης Παύλου. Mm-hmm. Κυκλοφορεί από τη Σιγανός Music που είναι η παραγωγή μου πλέον. Υπάρχει μια ομάδα ολόκληρη πλέον πίσω από αυτό το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι που το αγάπησα πάρα πολύ και είμαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής για την πορεία του. Αγαπήθηκε τον κόσμο, το βλέπω, το λαμβάνω, λαμβάνω μηνύματα και διάφορα σχόλια σε Instagram και τα λοιπά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εσείς πώς τα ακούγατε, πώς τα ακούσατε? Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Εμάς μας αρέσει για να το παίζουμε, προφανώς μας αρέσει, αλλά είπες πριν και ανέφερες τη λέξη ομάδα. Πόσο σημαντική είναι η ομάδα στη μουσική βιομηχανία, για πες μας. Νομίζω είναι ότι θα ήθελε κάθε καλλιτέχνης να έχει άτομα που όντως μοιάζονται και μπορούν να κάνουν πράγματα. Νομίζω είμαι πάρα πολύ τυχερός σε αυτό το τομέα. Απαραίτητο στοιχείο. Όταν λες μοιάζονται, να είστε και φίλοι, να έχετε κάνει μια παρέα και να πέρα από επαγγελματική και προσωπική. Έτσι, φαντάζομαι. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, ο επαγγελματισμός είναι επαγγελματισμός, αλλά από εκεί και πέρα. Αν είσαι φίλος με κάποιον, θες και λίγο το καλύτερο για αυτόν, θα νοιαστείς λίγο περισσότερο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Και πες μας λίγο, εγώ έχω μάθει ότι είσαι και από οικογένεια μουσική γενικότερα, ναι. Αλλά πες μας πώς ήρθε η μουσική στη ζωή σου. Είσαι μεγαλωμένος σε μουσική. Να επιλέξεις ότι θα γίνεις τραγουδιστής και θα το κάνεις επαγγελματικά όλο αυτό. Θα γίνω τραγουδιστής έγινε μέσα σε ένα απόγευμα, δηλαδή. Βασικά με παρέα και με φίλους πάντα ηχογραφούσαμε τραγούδια, γράφαμε, παίζαμε μουσική. Μας έπαιρνε ώρες αυτό, όχι να παίξουμε ένα κομμάτι. Να ασχοληθούμε με στούντιο και τα λοιπά από μικρή ηλικία. Είχα την τύχη ο θείος μου να έχει κάποιο κέντρο διασκέδασης, μπουζούκια δηλαδή, εκείνη την εποχή. Μου ζήτησε να πάω να παίξω σαν πληκτράς να εμφανιστώ. Και εγώ είχα το θράσος και του είπα: κοίταξε να δεις, λέω, άμα θες να έρθω να τραγουδήσω, πολύ ευχαρίστως. Και έτσι έγινε. Πήρα την κιθάρα μου, του είπα δύο τραγούδια, μου λέει: είσαι έτοιμος. Και έτσι ξεκίνησε. Η πορεία σου στο. Η πορεία μου. Να τα είδε. Να δεις εύκολα. Να σου πω κάτι: η μουσική θεωρώ ότι θέλει μια δυνατή προσωπικότητα και θέλει και το θράσος για να ξεκινήσεις και να μπεις. Βλέπω εδώ. Σίγουρα θέλει θράσος. Αλλά το έχουμε σε νεαρή ηλικία περισσότερο από ότι το έχουμε όταν μεγαλώνουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχουμε όταν είμαστε στην αρχή, στο ξεκίνημα, στο θράσος. Γιατί θέλουμε 100% να μπούμε μέσα σε αυτό το κομμάτι το οποίο αγαπάμε. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να μπούμε. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, εγώ είμαι μικρή ακόμα, οπότε το χρησιμοποιώ ακόμα. Είναι μικρή ακόμα, το παίζει μικρούλα όπως έχει καταλάβει. Γελάει και ο Βασίλης που. Εντάξει. Κάτσε, γιατί. Βασίλη, πες μου εσύ που μας έβλεπες και με εικόνα και ήχο κτλ. Εγώ έβλεπα δύο παιδάκια που κάνουν εκπομπή. Δύο παιδάκια. Δύο παιδάκια, τέλειο. Yeah. Αυτό, γεια σας. Ναι, γιατί με το 1,5 μέτρο παιδάκι. Εγώ το 1,5 μέτρο. 1,60. Όχι, εντάξει. 1,70. Λοιπόν, για πες μας λίγο και τις συνεργασίες που έχεις κάνει μέχρι τώρα με τον Χολίδη, Δασκουλίδη, Μακρύ, Αρσενίου, όλα τα πάντα έχεις κάνει. Όλοι αυτοί έχουμε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί, να δουλεύουμε μαζί. Δεν έχω να πω μόνο καλά λόγια για τους συγκεκριμένους. Δηλαδή, ο Μοργιονής ο Μακρύς είναι και φίλος μου από την αρχή. Και όλας με τον Χρήστο το Χολίδη δουλεύαμε στη Θεσσαλονίκη
ένα μεγάλο διάστημα, περίπου ένα χρόνο. Πολλές συνεργασίες σε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω να λέω μόνο, έχω πάρει πολλά πράγματα από τις συνεργασίες αυτές. Παραδειγματίζομαι. Ποια θα ξεχώριζες? Το Δημήτρη τον Κοντολάζο. Ο Δημήτρης τον Κοντολάζο είναι από τα τέρατα της της μουσικής για μένα, της λαϊκής, της πιο, λίγο πιο παλιάς, έτσι. Και το να είμαι στην ίδια πίστα μαζί του και να μοιραζόμαστε και να λέμε ένα ντουέτο μαζί, το οποίο του είχε πει με τον Διονυσίου, για μένα ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές. Να στέκομαι δίπλα στον Δημήτρη Κοντολάζο. Θεωρείς ότι υπάρχει ακόμα η λαϊκή μουσική έτσι όπως την ξέραμε και την έχουμε αγαπήσει? Υπάρχουν λαϊκοί τραγουδιστές? Λαϊκοί τραγουδιστές υπάρχουν. Λαϊκοί, λαϊκοί όμως. Λαϊκοί, mm-hmm. υπάρχουν. Τώρα το πόσο πηγαίνουν στα μέσα, είτε είναι ραδιόφωνο είτε είναι τηλεόραση. Είναι και ένα βασικό το ότι έχει αλλάξει τα ακούσματα της νεολαίας. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει αρκετά, οπότε το λαϊκό δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη πλέον. Τι έχει ανάγκη η νεολαία δηλαδή, έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι εσύ και το βλέπεις ενδεχομένως έξω? Νομίζω ότι λίγο τα πιο χαρούμενα τραγούδια είναι και τα τραγούδια που φτάνουν πιο εύκολα σε εμάς και πιο εύκολα εκφράζεται η νεολαία με αυτά. Άμα κοιτάξουμε λίγο τα παλιότερα τα χρόνια, το ποια ήταν τα λαϊκά τραγούδια, μιλούσαν για πόνο, για καψούρα και για ξενιτιά και τέτοια πράγματα. Κοίταξε, ένας πόνος και μια καψούρα υπάρχει βέβαια. Και μια ξενιτιά επίσης πλέον, στην Ελλάδα. Υπάρχει ξενιτιά, γιατί ξενιθάμε. Και μια ξενιτιά στην Ελλάδα του 2018 πλέον. Ναι, θα μπορούσαμε να τραγουδάμε πάλι τη φάβρικα της Γερμανίας. Μάλλον, ας πούμε. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ένα remake. Εσένα σου δινόταν η ευκαιρία να φύγεις στο εξωτερικό, θα πήγαινες? Εμένα η ευκαιρία μου δίνεται καθημερινά, γιατί οι γονείς μου και όλοι οι συγγενείς μου είναι στη Γερμανία ήδη. Mm-hmm. Οπότε δεν το θεωρώ σαν ευκαιρία, το θεωρώ σαν αντιλύση. Α, μάλιστα. Το να βρεθώ στη Γερμανία. Τώρα, αν δεν πάει κάτι καλά, ας πούμε, χτύπα ξύλο. Ναι, μάλιστα. Καταγωγή από πού έχεις, Βασίλη? Τα γονίδια. Από το Κιλκίς, βόρεια. Εκεί στα βόρεια, βρε παιδί μου, τι γίνεται? Και με τη φωνή σας και με τα γονίδια που φαίνεστε έτσι ωραίοι άντρες και ωραίες γυναίκες εκεί πάνω. Η βόρεια η Ελλάδα, λίγο κάτι κάνει. Η βόρεια η Ελλάδα, ναι, κάτι έχει γίνει με αυτή τη βόρεια Ελλάδα. Πες μας όμως λίγο για το ήρθες ξανά. Γενικότερα για τα κομμάτια τα οποία επιλέγεις να ερμηνεύσεις. Πώς τα επιλέγεις, ας πούμε, τα κομμάτια? Γιατί φαντάζομαι ότι έχεις πολλά. Ναι, ο Ιορδάνης ο Παύλου, ο οποίος έχει γράψει πολλές επιτυχίες, φαντάζομαι τις γνωρίζετε. Δηλαδή πρόσφατα ένα σουξέ του είναι το «Φώναξέ με» του Βρετού. Εννοείται, τον είχαμε και τον Ηλία εδώ. Τον είχαμε και τον Ηλία εδώ, τον έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε κάνει γυρίσματα με τον Ηλία, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Ωραία. Ο Ιορδάνης έχει γράψει πολλά κομμάτια, είναι φίλος μου. Έχουμε δουλέψει στο ίδιο μαγαζί, εγώ, ο Ηλίας και ο Ιορδάνης, την ίδια περίοδο στην Πάτρα, πριν από αρκετά χρόνια. Μπορώ να σκεφτώ την έχω ανακαλύψει εκεί την Πάτρα, γι' αυτό. Είχαμε δουλέψει στο Βολκάνο. Είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Τα ξέρω. Μην με βλέπεις έτσι τη φωτογραφία. Σήμερα είμαι fitness, καταλαβες. Καμιά φορά είμαι και γυναίκα. Γιατί είναι fit, κορίτσι, να το πούμε αυτό, το διαλέγουμε αυτό. Ναι, εγώ απορώ πως σας βάζατε μέσα, γιατί κάτω από 17 δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό. Βασιλή, αν έχεις καλό σκοπό, τη δίνω. Αν έχεις καλό σκοπό, τη δίνω. Σου δίνω το χέρι της, εγώ από μόνος μου. Αν είναι δυνατόν. Θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθει στη Λαμία. Να τα, σου ήρθε και ο γαμπρός. Τι άλλο θες από τον Star FM? Εκπομπή, γαμπρός. Να τα, θα σου γράψει και ένα τραγούδι για σένα. Τελείωσες. Λοιπόν, για πες μας, Βασίλη, τώρα για το τι μας έλεγες για την Πάτρα. Λοιπόν, όχι. Έλεγα ότι και οι δύο είναι φίλοι μου, και ο Ηλίας και ο Ιορδάνης. Τον Ιορδάνη τον εμπιστεύω με κλειστά τα μάτια. Γιατί έχω ακούσει πολλές δουλειές του τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ξέρω όλες τις επιτυχίες. Mm-hmm. Μένουμε και σε μια απόσταση, ένα από 5 λεπτά. Είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Και ήθελα να είναι το πρώτο τραγούδι να είναι δικό του. Και επειδή τον εμπιστεύομαι, δεν χρειάστηκαν πολλά τραγούδια να ακούσω. Χρειάστηκαν να ακούσω 6-7 τραγούδια.
Το 7ο ήταν αυτό. Το 7ο ήταν αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το δειγμάτισα και σε φίλους οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και κάποιοι που δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική. Να πάρω την άποψή τους και τη γνώμη τους. Και καταλήξαμε σε αυτό το τραγούδι, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή. Απλά ήθελα να έχω και μια δεύτερη γνώμη. Δεν θέλω να κάνω το λάθος που ίσως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι φίλοι μου παλιότερα, στο να μην επιλέξουν κατάλληλο τραγούδι κτλ. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ το θεωρώ ότι καταλληλότερο μάλλον για τη συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, έρχεται και καλοκαίρι, θέλουμε να ακούμε κάτι πιο γρήγορα, κάτι πιο μπιτά, το ξέρεις. Οπότε ναι. Θα σε δούμε πιο μετά όμως. Σε κάτι διαφορετικό. Πιο καψουρό, κάτι, βρε παιδί μου, έτσι. Γιατί και το ήρθες ξανά καψούρα, το θεωρείς. Αλλά όχι. Το θεωρείς, αλλά είναι λίγο. Δεν είναι η γνωστή καψούρα, η πέφτω κάτω, πεθαίνω, σβήνω, χάνομαι, ντόρι, μη φεύγεις, θα παρακολουθώ. Ναι, είναι η καψούρα του έφυγε και γεια σας. Αυτό. Θα πιω λίγο, αλλά ξαναγύρισε, γιατί ήρθες ξανά. Αυτό. Λοιπόν, τα σχέδια είναι ως εξής. Θα ακολουθήσουν μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω, δύο τραγούδια καινούργια, τα οποία θα είναι, θα σας αποκαλύψω, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε. Να το, μάλλον, το αποκλειστικό. Το αποκλειστικό. Λοιπόν, μια διασκευή και ένα προσωπικό δικό μου τραγούδι καινούργιο. Ναι. Θα ακολουθήσουν αυτά τώρα. Το τι ακριβώς είναι το καινούριο τραγούδι δεν το γνωρίζω, αυτό το ξέρει ο Σιγανός. Στο τέλος Σιγανός και Βαλεντίνο. Αυτοί είναι που ανακατεύουν τα πράγματα, τη μουσική και τους στίχους και τι θα βγάλουν. Και κάνουν. Αλλά και τρομερή δουλειά. Έχουν τρομερή όρεξη, είναι πολύ δυνατή. Όρεξη. Θέλουν να βγάλουν κάτι εντελώς διαφορετικό και καινούριο. Mm-hmm. Είναι κάτι που με κάνει και χαίρομαι ιδιαίτερα. Για το κλιπ θα δούμε, για το έτσι ξανά. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε με το που θα βγουν τα δύο τραγούδια τα καινούργια, πώς θα πάει το ένα, πώς θα πάει το άλλο κτλ. Και θα μπορεί να γίνουν και τα τρία μαζί, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τρομερή δουλειά. Κατευθείαν όλο το καλοκαίρι θα βλέπουμε. Βασίλη Σιδέρη. Ναι, θα με βλέπετε όμως λίγο μαυρισμένο, μετά περισσότερο, αν δεν θα γίνουμε μαζί. Κοίταξε, πότε θα έρθεις να κάνουμε τα μπάνια μας εδώ, απλό. Στη Λαμία έχω έρθει παλιά. Οι θάλασσες σας πώς είναι? Τρομερές, πάρα πολύ καλές. Τρομερές, σοβαρά. Απίστευτες. Εννοείται. Ναι. Καλά, μην φανταστείς κι εσύ. Εντάξει, έχουμε μια. Έχουμε τρομερά. Κοίταξε, να είναι τα καμένα βούρλα που ήταν πολύ ένδοξα παλιά και η στιγμή και ακόμα ένδοξα. Και τα λοιπά. Εντάξει, και τα καμένα. Είδαμε γκλέτσο και τα λοιπά. Ναι, πλέον δεν περνάω από μέσα. Κοίταξε, μπορείς να περάσεις. Υπάρχει παράκαμψη, μπορείς να μπεις στην έξοδο. Το γνωρίζω. Λοιπόν, την επόμενη φορά. Θα σε δούμε κάπου. Θα συνεχίσουμε live, θα είσαι κάπου. Θες να μας το πεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κοζάνη, στο Δίχορδο. Μαζί με τη Σοφία. Μαζί με τη Σοφία, την Αρβανιτίδου. Μαζί με τη Σοφία, μπράβο. Α, το κορίτσι μας. Φυσικά. Το κορίτσι μας, ναι. Η οποία σήμερα είναι και στην εφημερίδα BAM, έδωσε συνέντευξη. Να τα πούμε και αυτά. Στον αγαπημένο τον Πέτρο τον Κοσουλό. Έτσι. Είδα τη φωτογραφία της πριν από λίγο, ναι. Έχουμε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εκεί είμαστε ένα πολύ ωραίο σχήμα. Είναι και η Σοφία μαζί, η Γεωργία Ιδάρα. Έχετε μαζευτεί τα ταλέντα πάντως. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε μέσα στην εβδομάδα μια συνέντευξη, πάντα θα μας πει κάποιος που είναι με κάποιον άλλον από αυτούς που έχουμε φέρει εδώ στον Star FM για συνέντευξη. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Να σου πω την αλήθεια, σε οποιοδήποτε μαγαζί και να ήμουν, με οποιοδήποτε σχήμα θα το πένευα. Mm-hmm. Αλλά το συγκεκριμένο, αλήθεια, είναι όλοι εξαιρετικοί τραγουδιστές. Η ορχήστρα μας είναι εκπληκτική και γι' αυτό το λόγο δουλεύαμε και τρεις μέρες την εβδομάδα, κάτι που δεν το συναντάς στην επαρχία, να δουλεύεις Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο εύκολα. Mm-hmm. Δουλεύαμε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, η Πέμπτη μας ήταν σαν να είναι μια καλή Παρασκευή. Τέλεια. Υπέροχα. Πολύ καλά. Για πες μας λίγο τι διαφορές εντοπίζεις στην νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας, για παράδειγμα, με της Κοζάνης πάνω. Διασκεδάζει πιο πολύ η επαρχία, τι καταλαβαίνεις? Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αθήνα που έχει 6 εκατομμύρια λαό με. Έτσι. Ναι, βέβαια, παιδί μου, όσον αφορά τη διασκέδαση. Τα ακούσματα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτό δηλαδή? Όσο πιο βόρεια ανεβαίνεις, θέλουμε λίγο το τσιφτετέλι μας. Τόσο πιο σαραμπαγκλάν είναι τα πράγματα. Άμα κατεβαίνεις δηλαδή προς το κάμπο και τα λοιπά, αρχίζει η ρούμπα και το ζεμπέκικο. Και πολύ το σιρτό, ας πούμε, να σας το πω έτσι. Μάλιστα, είδες, τα έχει εντοπίσει όλα. Κοίτα να δεις. Ναι.
Έτοιμος για περίοδο ο Βασίλης Σιδέρης. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει το τι θέλει κάθε περιοχή. Πολύ μου αρέσει αυτό. Παιδιά, πρέπει να συμβιβάζει. Σε κάθε πόλη που τραγουδά, πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμά σου ώστε να γίνει αγαπητό. Άμα είναι να λέω τα τραγούδια που αρέσουν στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, θα φάω τα μούτρα μου λογικά. Κάπως έτσι. Πολύ ωραίο, αυτό, πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από κοντά, να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά, να σε γνωρίσουμε, να έρθεις εδώ να τραγουδήσουμε live. Δεν είμαστε μακριά από την Εθνική, πάνω στην Εθνική είμαστε, έχουμε και δικιά μας παράκαμψη. Με το που θα περάσεις στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, βγαίνεις στο Star και έρχεσαι να πιούμε καφέ. Θα το δεις ολόκληρο κανάλι. Ωραία, λοιπόν. Και ο δικός κατεβαίνω πάντα στην Αθήνα, οπότε θα τα πούμε σήμερα. Ορίστε, παράκαμψη, ραδιομέγαρο Star Κεντρικής Ελλάδας μέσα στο Star FM, εμείς είμαστε, δεν φεύγουμε, τελείως. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ, παιδιά, σάρκα, πολύ, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας, φιλιά.